μουσικές, χορός, χρώματα, παιδικά γέλια και φωνές σήμαναν τη λήξη του φετινού καλοκαιριού. Εκατοντάδες παιδιά παρακολούθησαν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες τα μαθήματα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου Θεσσαλονίκης που ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία. Πέρασε καλά και έκανα πάρα πολλούς φίλους. Θα ξανάρθει χρόνο. Ναι, κάθε χρόνο έρχομαι. Τι έκανες, χορό, τραγούδι, τι? Τα έκανα όλα. Πέρασα πολύ ωραία και είχα πάρα πολύ καλές δασκάλες. Αυτές τις φτιάξαμε εμείς με μπατονέτες και, ναι, και κάναμε πολλές ωραίες κατασκευές και τεχνίες, πολλά πράγματα. Μπαλόν, γιατί λένε πως φέρουμε άσχημα. Αφήνοντας τετράδια και βιβλία στο σπίτι, τα παιδιά του Δήμου Θεσσαλονίκης φόρεσαν την καλύτερη τους διάθεση και ασχολήθηκαν με δημιουργικές δραστηριότητες όπως θέατρο, μουσική, χορό, χειροτεχνίες αλλά και γυμναστική. Δούλεψαν ομαδικά και έμαθαν πολλά μέσα από το παιχνίδι και την ενασχόλησή τους με τις τέχνες. Φέτος δήλωσαν πάνω από 1.100 παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι καθημερινά, ανάλογα με τις ανάγκες τους, οι γονείς πήγαιναν στα 7 κέντρα δημιουργικής απασχόλησης τα παιδιά τους, όπου ποικίλες δράσεις που είχαν σχέση με το θέατρο, τη μουσική, τα εικαστικά, τη γυμναστική, αλλά και άλλα προγράμματα γνώσεων, πάνω σε δημιουργική βεβαίως βάση, τα παιδιά απασχολούνταν από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που η ανταπόκριση και των γονέων ήταν πολύ μεγάλη φέτος, αλλά και οι εκπαιδευτικοί έδωσαν όλη την ψυχή τους, έτσι ώστε αυτό το πρόγραμμα να έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και ο χρόνος των παιδιών να είναι πράγματι δημιουργικός. Είναι μαθητές από όλα τα σχολεία, απλά στις 6 σχολικές μονάδες υλοποιείται το πρόγραμμα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει τη δυνατότητα μέσω της πρόσληψης 38 εκπαιδευτικών να καλύψει όλες τις ανάγκες των μαθητών της πόλης και συνεπώς δεν υπάρχει κανένα παιδάκι το οποίο έκαναν έτσι οι γονείς του και έμεινε εκτός του προγράμματος. Οι μαθητές έκαναν φίλους, διασκέδασαν και αποκόμισαν όμορφες εμπειρίες που θα τους συντροφεύουν καθ' όλη τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς.